βρίσκεται το εστιατόριο Μουράγιο? Το εστιατόριο Μουράγιο βρίσκεται στο βράνο του νησιού, όπως λέμε. Βρίσκεται στον Κότσινα, στα βόρεια του νησιού, που είναι το επίνιο του χωριού Βάρος. Είναι ένα ψαροχώρι πάνω στο γυαλό, όπως λέμε στα νησιά, όπου τα φρέσκα θαλασσινά και τα ψάρια είναι κοινός τόπος. Θα το θέσουμε λοιπόν, γιατί στο Μουράγιο μπορούμε να βρούμε τα πιο φρέσκα ψάρια. Προφανώς, αν δείτε εδώ στον τόκο, τα ψαροκάικα κάθε πρωί βγάζουν φρέσκα θαλασσινά. Τα οποία έρχονται από το Βόλπο, εδώ πέρα στο πιάτο μας. Ακριβώς. Εκτός από ψαρικά και υπέροχες σαλάτες, από όσο ξέρω, τι προσφέρει το μαγαζί? Επειδή το νησί φημίζεται για τα φρέσκα λαχανικά του και τα κυπευτικά του, θα βρείτε σαλάτες και λαχανικά με γεύσεις από παλιά χρόνια. Πράγματα που έχουν εκλείψει στα περισσότερα τουριστικά μέρη, και εδώ θα ανακαλύψετε γεύσεις της παιδικής σας ηλικίας. Και τι θα πιούμε? Φυσικά πολλά λευκά κρασιά από το Μοσκάτο Αλεξανδρίας, το οποίο υπάρχει άφθονο στην περιοχή και είναι ένα από τα κρασιά που αρωματίζουν τα περισσότερα λευκά στην Ελλάδα. Και για όποιον αρέσκεται στο κόκκινο, υπάρχει η τοπική ποικιλία Καλαμπάκι. Αλλά για το καλοκαίρι, το Μοσκάτο παγωμένο είναι ένα εξαιρετικό συνοδευτικό για θαλασσινά, ψάρια και αντίστοιχα λαχανικά. Για το χειμώνα, γιατί νομίζω ότι το εστιατόριο λειτουργεί χειμώνα καλοκαίρι, έτσι δεν είναι? Ναι, το συγκεκριμένο εστιατόριο είναι ανοιχτό και το χειμώνα και είναι μια φωτεινή γωνιά με εξαιρετική μουσική θαλπορή πάνω σε ένα παραδοσιακό, ας το πούμε, γυαλό, όπου και το χειμώνα μπορείς να απολαύσεις ψάρι φρέσκα θαλασσινά και κάποιες άλλες πιο χειμερινές σπεσιαλιτέ της Λίμνου. Καλό φαγητό, καλό κρασί, καλή παρέα και όλη την περίοδο του χρόνου δηλαδή πάμε στο Μουράγιο, σωστά? Πόση χρόνια είναι που λειτουργεί? Το Μουράγιο λειτουργεί από το 2000. Με αυτή την ποιότητα φαγητού, με εξαιρετική μουσική, απέμπει σε παλαιότερες εποχές. Γιατί το λέω αυτό? Δεν μοιάζει με τουριστικά θέρετρα της περιοχής. Για κάποιον που αρέσκεται στο να απολαύσει την κουλτούρα και τον πολιτισμό της περιοχής, είναι το μαγαζί που πρέπει να συχνάζει. Εμείς θα σας επισκεφθούμε και του χρόνου και του παραχρόνου λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.